Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Μετά την πρώτη ανίχνευση περίπτωση του νέου ιού τον Δεκέμβριο του 2019 στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, ο κορονοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί οξύ και σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο από πνευμονία, συνεχίζει την επέλασή του σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας χιλιάδες περιπτώσεις της νόσου και θανάτους σε όλες τις χώρες του κόσμου. 177 χώρες έχουν πλέον περισσότερα από 230.000 καταγεγραμμένα κρούσματα και πάνω από 9.300 θανάτους. Υπολογίζεται πως μόλις το 15% αυτών καταγράφεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας. Ανακοινώνουμε σήμερα 46 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 464. 72 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. 78 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 16 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσηλευωμένων είναι τα 68 έτη και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνεχίζουν να ελέγχονται εκατοντάδες δείγματα κάθε μέρα για την παρουσία του νέου ιού. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που έρχονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την έδρα της Υγιεινής και Επιδημιολογίας και την καθηγήτρια κυρία Σίψα, ότι τουλάχιστον 2 με 3.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό. Σχετικά με την επιτήρηση και την δίθεν απόκρυψη του αριθμού κρουσμάτων, ακούγονται πολλά τις τελευταίες 24 ώρες, σας βεβαιώνω πως παρακολουθούμε την επιδημία όσο πιο καλά μπορούμε, με στρατηγική ιεράρχηση ελέγχου, αλλά και δειγμάτων επιτήρησης που προτείνεται ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά παρακαλούμε να μην παρασύρουν τον κόσμο ούτε προς την κατεύθυνση του πανικού ούτε του εφησυχασμού κάποιοι επαείοντες συνάδελφοι. Η καταγραφή των σοβαρών κρουσμάτων είναι εξαντλητική. Γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και όχι δειγματοληπτικά. Τα σοβαρά και τις μεθ τα γνωρίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα σε όλη τη χώρα. Από μόνο του ένα τέτοιο σύστημα μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα της εξέλιξης της επιδημίας. Επενδύουμε περισσότερο σε ενίσχυση αυτής της στρατηγικής με διευρυσμένο πρόγραμμα ελέγχων με προστασία ώστε να μην γίνεται διασπορά της νόσου σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και θα αφορά τόσο επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όσο και κρούσματα με συμπτώματα λίμωξη αναπνευστικού στην κοινότητα. Αυτό είναι το ορθό επιστημονικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Από αύριο θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθημερινά, μαζί με τη δική μας ανακοίνωση, λεπτομερής αναφορά για τις περιπτώσεις της νόσου. Η στρατηγική μας σαν χώρα και σαν επιστημονικό δυναμικό έχει ως θεμέλιο λίθο τη διαφάνεια, την αλήθεια, την αποφυγή του στίγματος, την αλληλεγγύη με τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να υποφέρει περιοριζόμενος, αλλά θα ανασάνει ελεύθερος αύριο. Δεν μπορεί όμως να γίνει ακόμη αυτό, θα ήταν ολοκληρωτικά ανεύθυνο. Αυτή τη στιγμή θέλω να εκφράσω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών που έχασαν τους δικούς τους. Ακούσατε σήμερα για έναν συνάνθρωπό μας που έχασε τη ζωή του στην Καστοριά, έναν άνθρωπο με πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας που έχασαν την υγεία τους, που έχασαν τη ζωή τους, που τους έχασαν οι δικοί τους. Όλοι τους ήταν άντρες και όλοι είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Συμπάσχουμε και θρηνούμε μαζί σας. Η λύπη, όταν τη μοιραζόμαστε, είναι μισή.
η χαρά μας όταν τη μοιραζόμαστε διπλασιάζεται. Όπως την περίπτωση του νεογέννητου χθες στο Αττικό, το οποίο είδε το φως του κόσμου μαζί με τη γενναία μητέρα του, με τη βοήθεια της ομάδας της καθηγήτριας κυρίας Καλανταρίδου, η οποία συμμετέχει και σε ειδική έκδοση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων της Επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Είναι σίγουρα μια αισιόδοξη νότα, όπως και οι 5 συμπολίτες μας που πήραν εξιτήριο από χθες έως σήμερα. Να πω 2 λόγια για τους θανάτους. Στην Κίνα, ο συνολικός αριθμός θανάτων αναφέρεται σε περισσότερους από 3.200 ασθενείς, ενώ στην Ιταλία ήδη οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 3.000 περιπτώσεις. Από τις 16 Μαρτίου και μετά, για πρώτη φορά στην πορεία αυτής της πανδημίας, οι θάνατοι που καταγράφονται εκτός Κίνας είναι περισσότεροι από αυτούς που καταγράφησαν εντός Κίνας. Στη μεγαλύτερη κλινική μελέτη ασθενών που ήταν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις της νόσου, 44.000 πλάς ασθενείς, η νόσος κατέληξε σε θάνατο σε 2% των περιπτώσεων. Οι άνθρωποι άνω των 70 ετών με την πνευμονία από το νέο ιό είχαν πιθανότητα να πεθάνουν 8%, ενώ οι άνω των 80 ετών είχαν τον υψηλότερο κινδύνο θανάτου, που έφτανε το ποσοστό 15%. Παρόμοια με μια εικόνα που βλέπουμε και στην πατρίδα μας σιγά σιγά, είναι ότι τα ποσοστά θανάτων είναι υψηλότερα για τους άνδρες από τις γυναίκες και αφορά κυρίως άτομα με καρδιακά προβλήματα, διαβήτη, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και κακοήθειος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μελέτη που έδειξε, πολύ πρόσφατη μελέτη, πως υψηλός πυρετός σχετιζόταν με το να εμφανίσει κάποιος αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά μικρότερη πυθανότητα θανάτου, που δείχνει ότι ο πυρετός είναι μια σημαντική γραμμή άμυνας για αυτό τον ιό. Όλα αυτά δεν αλλάζουν την επιστημονική μας γνώση πως η συντριπτική της πλειοψηφία θα είναι μια ήπια νόσος. Στους ανθρώπους χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, η θνητότητα παραμένει κάτω του 1%, ενώ σε αυτούς με υποκείμενα είναι μέχρι και 10 φορές ψηλότερη. Η εμφάνιση δύσπνοιας είναι το κύριο κλινικό σύμπτωμα που δείχνει εξέλιξη προς σοβαρή πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια στα μέχρι τώρα προσεκτικά καταγεγραμμένα περιστατικά της νόσου από διεθνή μελέτη. Παραμένουμε και είμαστε προσιλωμένοι σε 2 στόχους που αφορούν τη δημόσια υγεία. Να προφυλάξουμε τις ευπαθείς και να κολλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότεροι ταυτόχρονα. Δεν μπορεί τα πλοία μας να έχουν εικόνα 15 Αύγουστου, με άπειρο κόσμο να σειραίει στα νησιά. Υποβαθμίζει όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνει τον κίνδυνο για νησιώτες ηλικιωμένους, ντόπιους κάτοικους και δυσκολεύει την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε τυχόν μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολίες στην νοσηλεία και στη διακομιδή. Όσον αφορά τα αισιόδοξα μηνύματα για τη θεραπεία που πήραμε χθες, θέλω να βεβαιώσω πως υπάρχουν επαρκείς ποσότητες των φαρμάκων για τους ασθενείς. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε χθες το βράδυ από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και τον πρόεδρό της, κύριο Γαργαλιάνο, μαζί με ομάδα επιστημόνων, συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή μας και θα σχολιαστεί και εγκριθεί και από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Τα σοβαρά περιστατικά απαιτούν συνδυασμένη θεραπεία με κοκτέιλ φαρμάκων, που κάποια είναι μόνο νοσοκομιακά είδη. Ταυτόχρονα, η ειδική ομάδα της Επιτροπής μας ήδη εξετάζει την πιθανή χορήγηση ορού και τις συνθήκες που μπορεί να γίνει αυτό από ανθρώπους που έχουν αναρρώσει από την νόσο, συμπολίτες μας. Άλλο ένα αισιόδοξο μήνυμα έρχεται σήμερα. Ξεκίνησε η πρώτη πειραματική κλινική έρευνα για εμβόλιο στις ΗΠΑ. Θα εξετάσει 45 ανθρώπους για την απάντησή τους με αντισώματα σε διαφορετικές δόσεις του νέου εμβολίου. Αυτό θα δίνεται σε 2 δόσεις με διαφορά 28 ημερών. Ήδη 4 εθελοντές έχουν πάρει την πρώτη δόση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένονται σε 3 μήνες και αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μια ταχεία και μαζική παραγωγή εμβολίου πριν περάσει τουλάχιστον το καλοκαίρι. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας και τις ομάδες τους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τόσο στα νοσοκομεία, τόσο στα κέντρα υγείας, στους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, παθολόγους,
λοιμοξιολόγους, πνευμονιολόγους, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, γενικούς γιατρούς, ακτινολόγους, εργαστηριακούς και όλους τους γιατρούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων που δίνουν τη μάχη σώμα με σώμα, τη μάχη της ζωής και όχι του θανάτου. Αύριο ανακοινώνονται ειδικές οδηγίες για νεφροπαθείς, οι οποίες θα εκδοθούν από τον καθηγητή κύριο Γιάννη Μπολέτη σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, και σήμερα έγινε πανελλαδικό webinar για πνευμονολόγους και αντιμετώπιση της νόσου από τον καθηγητή κύριο Στέλιο Λουκίδη. Εδώ θα πρέπει να τονίσω, μετά από μια αγωνιώδη έκκληση που έλαβα χθες το βράδυ από συλλόγους ασθενών με μεσογειακή αναιμία, την ασφάλεια του αίματος και την απόλυτη ανάγκη για συνέχιση της αιμοδοσίας, ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό και να υπάρχει επάρκεια αίματος για αυτούς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Το πιο δύσκολο απ' όλα σε αυτή τη διαχείριση είναι όταν κάποιοι συμπολίτες μας εμφανίζονται ευνηδιαστικά να μπλέξουν την επιστήμη με την πολιτική, να μπλέξουν αλήθειες με ψέματα και να κατεδικάσουν στρατηγικές εκ του ασφαλούς. Δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε με το σκεπτικό τους. Κοιτάμε μπροστά. Ο μαραθώνιος είναι ήδη στην ένατη εβδομάδα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο αρχηγός του Χαδέας. Καλησπέρα και από την πολιτική προστασία. Ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση με γνώμονα το καλύτερο για όλους μας. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε διασπορά του ιού, λαμβάνονται επιπλέον περιοριστικά μέτρα πέρα αυτό που έχουν ήδη ισχύσει. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 23 Τρίτου, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας ως το τέλος Απριλίου, με την υποχρέωση να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και τρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδική μέρημνα θα υπάρξει για τα ξενοδοχεία των νομών της Θράκης αλλά και των νησιών μας, που φιλοξενούν ενισχυτικές δυνάμεις της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποιο ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά θα αποφασίσουν οι σύλλογοι των ξενοδόχων. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι όσοι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα, είναι υποχρεωτική η 14ήμερη απομόνωσή τους στον τόπο προορισμό τους, και από αύριο η επιτήρηση του μέτρου θα είναι αυστηρή σε όλη τη χώρα. Επίσης, θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά και κατηγορηματικά αυστηρή σύσταση. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους, ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού κύκλου τους. Η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για τους πολύ συγκεκριμένους λόγους που αναφέραμε χθες και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση ζωτικών και μόνο αναγκών. Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, χθες από καρδιάς ευχαρίστησα κάποιες ομάδες ανθρώπων, ίσως αυτούς που προσωπικά έρχομαι πιο συχνά σε επαφή. Αυτό δεν σημαίνει δεν τιμούμε όλους εκείνους που θα έπρεπε να μένουν σπίτι, αλλά δεν μπορούν λόγω του καθήκοντος. Τιμούμε και ευχαριστούμε όλους τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, όλους εσάς, τους ανθρώπους των μίντια, που βοηθούν άοκνα και καθημερινά στην προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα, τους επαγγελματίες οδηγούς στα ταξί, στα φορτηγά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Όμως αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε, δεν έχει σημασία η προσωπική αναφορά. Αυτό που μετράει είναι η προσωπική ευθύνη. Δίνουμε μια δύσκολη μάχη και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Σας χρειαζόμαστε όλους στο πλευρό μας να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, της ζωής μας, των παιδιών μας. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πειθαρχία και η προσήλωση στις οδηγίες. Αυτό που προέχει είναι η ατομική ευθύνη. Αυτό που προέχει είναι να εκλείψει κάθε δικαιολογία, κυρίως προς τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην ακολουθήσουμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αυτό που προέχει είναι να αναδείξουμε για άλλη μια φορά το μοναδικό ελληνικό φιλότιμο που έχουμε ως λαός. Και είναι αυτό το φιλότιμο που στην πορεία της ιστορίας έκανε όλους εμάς τους Έλληνες να ξεχωρίζουμε. Είναι αυτό το φιλότιμο που μας οδηγεί, που μας επιβάλλει να κάνουμε το αυτονόητο για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της νόσου. Μένουμε σπίτι,
Αποφεύγουμε κάθε συγχρονισμό, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τους κανόνες ατομικής προστασίας και υγιεινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλιά. Ερωτήσεις. Κυρία Βουλιά. Ναι, το πρόγραμμα αυτό αφορά δύο κατηγορίες ατόμων. Η πρώτη κατηγορία είναι άτομα στην κοινότητα που έχουν γρυπόδη συνδρομή, δηλαδή έχουν αυτό που ονομάζουμε δίθαχη πυρετό, άρα κλινική εικόνα συμβατή με την νόσο, αυτούς που λέμε να μείνουν σπίτι και να μην πάνε στο νοσοκομείο να μεταδώσουν την νόσο. Αυτή ήδη έχει προβλεφθεί διαδικασία με εκατοντάδες κλιμάκια τα οποία θα είναι σε όλη τη χώρα, και θα παίρνουν δειγματοληπτικά δείγματα που θα ελέγχονται ώστε να καταγράφεται ακόμα καλύτερα η πορεία της επιδημίας στη χώρα μας. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή κύριο Γκίκα Μαγιοργκίνη. Θα αφορά επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ώστε γρήγορα με τη βοήθεια και της πολιτικής προστασίας, την οποία εξαιρετικά ευχαριστούμε, έχει δώσει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή τη διαδικασία, την εξαντλητική της εχνηλάτησης, να εχνηλατούμε τα περιστατικά και να διακόπτονται περαιτέρω κύκλοι μετάδοσης στην κοινότητα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι και οι δύο στόχοι πολύ σημαντικοί, ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα των επιδημιολογικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Κ. Μεγκής. Κ. Καθηγητά, μας είχατε προειδεάσει και προημερών για αυτόν τον αλγόριθμο από την Επιτροπή του κ. Γαργαλιάνου. Είπατε τότε ότι μπορεί να δοκιμάζαμε και κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες. Θα δοκιμάσουμε κάτι ξεχωριστό εμείς από αυτά που έχουν δοκιμάσει τα φάρμακα άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Πρέπει να καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι όλα γίνονται με κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει σε αυτό το χώρο χωρίς να τηρεί συγκεκριμένα πρότυπα και στάνταρ. Αυτά τα στάνταρ καθορίζονται στην Ελλάδα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Και όταν πρόκειται για νέα φάρμακα που δεν έχουν έγκριση, πρέπει να γίνεται υπομορφή κλινικής μελέτης. Ακούσατε χθες ότι έχουμε ένα διπλό συνδυασμό που δείχνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτός ο συνδυασμός, φυσικά υπό την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με ένα εθνικό πρωτόκολλο, θα δοθεί σε όλους τους ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία και θα υπάρχει μια παρακολούθηση της υγείας τους. Θα υπάρχει μια καταγραφή εκτεταμένη, μια βάση δεδομένων που θα καταγράφει την πορεία τους. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτε από όσα ακούμε, αν δεν το δοκιμάσουμε και ήδη στην πράξη και δεν καταγράψουμε σωστά τόσο τα ωφέλη του, όσο και τις παρενέργειές του. Για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην μεγάλη ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine μια μελέτη που εξέτασε μόνο του, χωρίς συνδυασμό φαρμάκων, ένα από τα αντιϊκά που δίνουμε κι εμείς εδώ. Αυτό δεν έδειξε τεράστιο αποτέλεσμα, ούτε τεράστια ωφέλεια, αλλά δεν χορηγήθηκε σε συνδυασμό. Πολλές φορές στις κλινικές μελέτες δίνονται τα φάρμακα σαν μονοθεραπείες για να δει κανείς το πραγματικό όφελος και μετά δοκιμάζονται σε διπλή ή τριπλή θεραπεία. Νομίζω δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τη μονοθεραπεία και τι θα κάνει στην πατρίδα μας και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με συνδυαστική θεραπεία από την αρχή στα σοβαρά περιστατικά και ίσως και τριπλή και τετραπλή στα επιλεγμένα περιστατικά. Υπάρχουν φάρμακα στη φαρέτρα μας, μένει να δούμε πώς θα δουλέψουν στην ελληνική πραγματικότητα και στον Έλληνα ασθενή. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που δημοσιεύονται με μονοθεραπεία στα ξένα κράτη. Κυρία Χαραλαμπάκου. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις προσλήψεις. Πόσες έχουν γίνει, πόσοι έχουν φτάσει στα νοσοκομεία, σε τι στάδιο είμαστε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κοντοζαμάνης. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν εγκριθεί περισσότερες από 1.100 προσλήψεις ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού. Ήδη στα νοσοκομεία δουλεύουν αυτή τη στιγμή 500 και πλέον άτομα, 100 γιατροί και 410 περίπου λοιπού επικουρικό προσωπικό. Κύριε Αγγελοπούλου. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, αναφορικά με το πρόγραμμα που μας εξηγήσατε, μια μικρή διευκρίνηση θα ήθελα. Πώς θα επιλέγει ο κόσμος από το κοινό που έχει γρυπόδη συμπτώματα για να ελεγχθεί αν θα υπάρχει περίπτωση να είναι θετικό στον ιό? Θα πρέπει να παίρνουν κάπου τηλέφωνο και να λένε ότι έχουν συμπτώματα? Με ποιο τρόπο θα επιλέγονται?
Η διαδικασία είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Θα υπάρχουν κριτήρια, δεν μπορούν να ελεγχθούν όλοι. Θα ελέγχεται ένα τυχαίο δείγμα ώστε να έχουμε μια πορεία της επιδημίας στη χώρα μας. Ήθελα να ρωτήσω για τους βαρέους νοσούντες της ΜΕΤ, τον καθηγητή, αν έχουν υποκείμενα νοσήματα, είπατε το μέσο όρο των ηλικιών τους, αλλά έχουμε έτσι λίγο μια εικόνα, και αν αυτό το μείγμα φαρμάκων το οποίο δίνεται, έχετε κάποιον ασθενή, ο οποίος είναι πρότυπο, γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά και επενδύουμε σε αυτό, και τον κύριο Χαρδαλιά. Διαβάζω από διάφορους συναδέλφους μου ότι θα απαγορευτούν οι πτήσεις. Ισχύει αυτό, από πότε? Να απαντήσω εγώ για το ερώτημα που βάλατε, το οποίο είναι πολύ καλό ερώτημα, ότι οι ασθενείς έχουν περισσότερα υποκείμενα νοσήματα και όσο αυξάνεται ο αριθμός καταγραφών όλο και περισσότερες με υποκείμενα νοσήματα, έχουμε μόνο έναν αρκετά νεαρό άνθρωπο, ο οποίος το μόνο πρόβλημά του είναι η παχυσαρκία, η οποία γνωρίζουμε ότι είναι παράγοντας κινδύνου για την γρήπη και δεν έχει ανακοινωθεί ευρέως ως παράγοντας κινδύνου για αυτή τη νέα νόσο. Είναι νέος. Δεν έχει σημασία. Είναι γύρω στα 44η δεκαετία της ζωής. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή κανείς πάλι να διαφυλαχθούν τα προσωπικά δεδομένα, σας παρακαλώ, και το στίγμα, έτσι. Οπωσδήποτε έχουμε ανθρώπους που έχουν πάρει τη διπλή ή την τριπλή θεραπεία και έχουν πάει καλά. Είδατε 19 έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Και άνθρωποι που ήταν σοβαρά και τους κρατούσαμε με νύχια και με δόντια και πέρασαν το βουνό και έχουν επιστρέψει σε καλύτερη κατάσταση υγείας. Ευχόμαστε αυτό να γίνει για όλους. Έχουμε συνολικά 6 νεκρούς, μια διευκρίνηση. Έχουμε συνολικά 6 νεκρούς, αλλά σας είπα και πάλι, είναι μια νόσος η οποία στην πλειονότητά της είναι ήπια, αλλά θα έχουμε και νεκρούς. Σας θυμίζω ότι κάθε χρόνο από τη γρήπη, περισσότεροι από 100 συμπατριώτες μας πεθαίνουν από γρήπη και έχουμε και χρονιές πολύ χειρότερες. Και σήμερα είδατε και τα νεότερα δεδομένα για τη γρήπη, που δείχνουν ότι ευτυχώς υποχωρεί η γρήπη. Και αυτό θα μας δώσει χώρο στις μονάδες υγείας και στις ΜΕΘ να έχουμε να νοσηλεύσουμε τέτοιους ασθενείς από το νέο κορονοϊό. Εγώ είμαι εδώ για να ανακοινώνω αποφάσεις. Κάποια τέτοια απόφαση δεν υπάρχει και αν υπήρχε θα την ήξερα. Αντίθετα, αυτό που ξέρω είναι ότι από αύριο, όπως σας ανακοίνωσα, θα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος, διότι όλοι όσοι έρχονται στην χώρα μας αεροπορικώς θα συμπληρώνουν μια πολύ συγκεκριμένη φόρμα, όπου στη φόρμα αυτή θα αναγράφεται και ο τόπος προορισμού του και θα υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα σε σχέση με το αν τηρούν τη δέσμευση και την οδηγία για τις 14 ημέρες καραντίνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο θα το περιφρουρήσουμε αυστηρότατα. Όλοι ήδη από σήμερα περνάνε μέσα από ειδικά gates, ενημερώνονται σε 3-4 γλώσσες. Συνδράμε πολιτική προστασία στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Κυρία Παραδόρου. Κύριε Χαρδαλιά, κύριε Τσιόντρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Από αύριο ξεκινάει, όπως είπατε, η αυστηρή επιτήρηση του μέτρου των ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό από διεθνείς πτήσεις. Ωστόσο, θα ξεκινήσω, όπως έχετε πει, και το μέτρο ελέγχου κυκλοφορίας των πολιτών. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτό, θέλω να ρωτήσω, εάν θα λειτουργήσει τελικά άμεσα, διότι μετά από όλη αυτή την ιστορία θα βγούμε σίγουρα πολύ πιο πειθαρχημένοι, αλλά σίγουρα καταθλιπτικοί. Σε ένα μήνα έχουμε Πάσχα. Μην ξεχνάμε, ο καθηγητής Τσιόδρας μίλησε για μαραθώνιο και φαίνεται, γιατί είμαστε στην ένατη εβδομάδα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν, με ποιους ελέγχους πρακτικά αυτό? Και ήθελα να ρωτήσω επίσης αν στη μάχη κατά του ιού θα γίνει μια προσπάθεια στήριξης στο σύστημα και από στρατιωτικούς γιατρούς ή αν θέλετε γιατρούς που έχουν ή βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν για το θέμα των ελέγχων, δεν μιλήσαμε ποτέ για έλεγχο της κυκλοφορίας. Μιλήσαμε όμως ξεκάθαρα για απαγόρευση και έλεγχο στις δημόσιες συναθροίσεις από 10 άτομα και πάνω. Οι συστάσεις μας είναι αυστηρότατες για το θέμα της κυκλοφορίας και να πω και κάτι, κάθε μέτρο είναι ανοιχτό. Εμείς κάνουμε σύσταση, παράκληση, έκκληση στον κάθε πολίτη να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν είναι ώρα εκπτώσεων.
Είναι ώρα που ο καθένας δεν πρέπει να χαλαρώσει στην πειθαρχία απέναντι στα ζητήματα που έχουν εξαγγελθεί και τις οδηγίες που έχουν. Εάν ο καθένας δεν τον αντιλαμβάνεται και έχουμε κινητικότητα περιττή, προφανώς κάθε άλλο μέτρο είναι στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα για το θέμα των στρατιωτικών των φοιτητών, νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας κάθε μέτρο είναι πάνω στο τραπέζι. Υπάρχουν σχέδια ανάλογα με τις εξελίξεις που στον κατάλληλο χρόνο και εφόσον απαιτηθεί θα δρομολογηθούν και θα τεθούν σε ενέργεια. Μια ερώτηση, κυρία Μαρουσάκη. Κάνω λάθος και δεν σημείωσα λαθασμένα. Μας είπατε ότι εξετάζεται χορήγηση ορού από ανθρώπους που έχουν αναρρώσει. Λίγες πληροφορίες για το τι ακριβώς εννοούμε. Εντάξει, είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη βοήθεια των αιματολόγων. Γίνεται με πλασμαφαίρεση. Ομάδα αιματολόγων από το νοσοκομείο Αττικό έχει εμπλακεί στο να γράψει μια διαδικασία υπό την ηγεσία της καθηγήτριας κυρίας Παπά και του κυρίου Παπαγεωργίου. Αυτή η διαδικασία θα συζητηθεί στην Επιτροπή, ώστε να δοθεί ευκαιρία σε κάποιους που είναι ιδιαίτερα βαριά, κάποιους για τους οποίους βλέπουμε ότι τα φάρμακα δεν δουλεύουν καλά, να πάρουν τα αντισώματα από αυτούς που έχουν γίνει καλά. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει στο εξωτερικό και ιδιαίτερα από προηγούμενες επιδημίες όπως το SARS-1 και το MERS και έχει οδηγήσει σε μερικές δύσκολες περιπτώσεις σε πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία ανάλογη με αυτή που έχετε ακούσει για μονοκλωνικά αντισώματα που επιτίθενται στον ιό και παράγονται με διαγωνιδιακές τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμα και ζώα παραγωγής γάλακτος. Θέλω να πω ότι αυτό οπωσδήποτε είναι ένα τελικό μέτρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να γίνεται με ειδικά μηχανήματα που τα έχουμε στην Ελλάδα. Έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες? Σε κάποιες χώρες έχει δοκιμαστεί, καταλαβαίνετε όμως ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι τελικό.